En el año 1979 decidimos presentar a las elecciones municipales. Το 1979 αποφασίσαμε να παραστούμε και εμείς στις δημοτικές εκλογές. Y ganamos las elecciones municipales con mayoría absoluta. Και κερδίσαμε τις εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία. Mayoría absoluta que hemos mantenido desde entonces hasta ahora. Απόλυτη πλειοψηφία την οποία έχουμε διατηρήσει από τότε μέχρι σήμερα. Pero nosotros nos reunimos en asamblea y decidimos que el poder que sirve para aplastar no puede servir para liberar. Αλλά εμείς ενωθήκαμε σε μια συνέλευση και αποφασίσαμε ότι η ισχύ, η δύναμη η οποία εξυπηρετεί στο να διαλύσεις, δεν εξυπηρετεί στο να δημιουργήσεις. Entonces decidimos crear un contrapoder, un poder de los pobres frente al poder de los ricos, un poder de los trabajadores frente al poder de los terratenientes. Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια άλλη εξουσία, μια άλλη ισχύ, μια εξουσία η οποία θα ήταν η εξουσία των φτωχών εναντίον των πλουσίων. Pero nos dimos cuenta que los pobres somos, tenemos poca capacidad para responder a un poder tan fuerte como el del capitalismo. Αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι οι φτωχοί έχουμε μικρή ικανότητα να σταθούμε απέναντι σε μια εξουσία τόσο ισχυρή όσο ο καπιταλισμός. Nuestra fuerza está en la unidad. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ισχύ, στην ένωση, συγγνώμη, ισχύ ή συγκρινώση. Por eso decidimos darle a la Asamblea todo el poder. Vimos que la participación de todas las personas era fundamental. Έτσι αποφασίσαμε να δώσουμε στη συνέλευση όλη την εξουσία και θεωρήσαμε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι το σημαντικότερο πράγμα. Convertimos la Asamblea en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos del pueblo. Έτσι, κάναμε την συνέλευση το μεγαλύτερο όργανο. Puede repetir. El máximo órgano de decisión de todos los asuntos del pueblo. Της λήψης των αποφάσεων. Κάναμε τη συνέλευση το μέγιστο όργανο για να λαμβάνουμε όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν εμάς. Πολύ που ήρθατε στην πόλη μας. Θέλω να ρωτήσω για τη σχέση της Μαρίνα Λέντας με την κρατική εξουσία. Αν υπάρχουν επιδοτήσεις, αν όλα αυτά γίνονται με αυτοχρηματοδότηση και κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι θα γελάσουμε, μπορεί οποιοςδήποτε να έρθει στη Μαρίνα Λέντας. Toda la lucha por la tierra y por los bienestares en Marina Leda. Όλη η μάχη που έχει δοθεί για την γη και για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου στη Marina Leda. Se han hecho contra el gobierno. Έχει γίνει κόντρα στην κυβέρνηση. El gobierno defiende a los terratenientes. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται αυτούς που έχουν τη γη, τους γεωκτήμονες. El gobierno solo sabe mandar policía. Η κυβέρνηση αυτό που μόνο ξέρει να κάνει είναι να στέλνει αστυνομία. Por tanto, nuestra relación con el gobierno es de enfrentamiento. Γι' αυτό η σχέση που έχουμε με την κυβέρνηση είναι σύγκρουσης. Si el gobierno pudiera, nos destruiría. Αν μπορούσε η κυβέρνηση, θα μας κατέστρεφε. Pero estamos unidos y fuertes, y el gobierno no se atreve. Αλλά εμείς είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και έτσι η κυβέρνηση δεν τολμά. Por tanto, la lucha es de enfrentamiento claramente contra el gobierno. Έτσι λοιπόν η μάχη μας είναι σύγκρουση ξεκάθαρα εναντίον της κυβέρνησης. Si alguien quiere venir a Marina Leda, αν κάποιος θέλει να έρθει στη Marina Leda, Marina Leda es un pueblo abierto. Η Marina Leda είναι ένα ανοιχτό χωριό. Cuando alguien llega tiene derecho a cualquiera de las cosas que hay en Marina Leda. Όταν κάποιος έρχεται έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε από τα πράγματα που υπάρχουν στη Marina Leda. Solamente en el tema de la vivienda. Μόνο σε ό,τι αφορά το θέμα της κατοικίας. Pedimos que el que reclame una vivienda pública. Ζητάμε αυτός που αιτείται να έχει ένα δημόσιο σπίτι. Lleve al menos 2 años residiendo en Marina Leda. Να μένει τουλάχιστον 2 χρόνια ήδη στη Marina Leda. Si no, todo. En Andalucía hay. Γιατί αν όχι όλοι όσοι υπάρχουν στην Ανταλουσία. Hay 400.000. 400.000.
400.000 άνθρωποι λοιπόν. Que no tienen vivienda. Που δεν έχουν σπίτι στην Ανταλουσία. Οπότε όλοι αυτοί. Si no ponemos ese límite, todos vendrían a Marinaleda. Αν εμείς εβάζαμε αυτό το όριο, θα ερχόντουσαν όλοι στη Marinaleda. Por eso ponemos 2 años de residencia. Γι' αυτό βάζουμε σαν μήνυμα 2 χρόνια αναμένει κανείς εκεί.